Εδώ είμαστε λοιπόν φίλε και φίλοι, επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Βλέπετε ήδη τον καλεσμένο μας, με τον οποίο έχουμε να συζητήσουμε για ζητήματα αυτοδιοίκηση, αλλά και για ζητήματα που αφορούν αμυγός έτσι, το κομμάτι του δικού του, του, του Δήμου. Ο κύριος Μενέλος Μποκίας, λοιπόν, Δήμαρχος Μαλεβιζίου, καλησπέρα σα. Καλησπέρα κύριε Σπεγανάκη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ, γιατί ξέρετε είναι οι πρώτες μέρες μετά από το, το συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Ρόδο, το οποίο το παρακολουθούσαμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κάπου λίγο τα φώτα τα έκλεψε η πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών. Έτσι, έτσι πολύ σχηματικά το λέω, γιατί δεν είναι κάτι ολοκληρωμένο ακόμα. Σε ό,τι έχει να κάνει και με τι αλλαγέ στον αυτοδιοικητικό χάρτη των α, εκλογών, το δικό σα πρώτο σχόλιο στο άκουσμα αυτό είναι. Το τελευταίο πράγμα που μα απασχολεί, κύριε Σφυγανάκη, είναι ε, ο εκλογικό νόμο ή ενδεχόμενε αλλαγέ. Mm -hmm. Τέλο πάντων, τι θα περιλαμβάνει μια ε, νέα διαδικασία σε σχέση με, με τι επόμενε αυτοδιοικητικέ εκλογέ. Η τοπική αυτοδιοίκηση και το σύνολο των Δήμων και πρώτου βαθμού και β' βαθμού αυτοδιοίκηση. νομίζω ότι έχουμε πολύ σοβαρότερα θέματα, προκλήσεις, προβλήματα που όλοι μας καθημερινά καλούμαστε να δώσουμε απαντήσεις. Πρωτίστως τις απαντήσεις αυτές ζητάει η ίδια η κοινωνία και συνο, συνοπτικά έτσι για να βάλουμε έτσι ένα, ένα περίγραμμα στο, στο, στο ποιε είναι αυτές οι διεκδικήσεις νομίζω ότι στην κορυφή είναι το ενεργειακό, είναι δηλαδή τα κόστη που καλούμαστε να διαχειριστούμε σε σχέση με την αύξηση του ενεργειακού κόστους και ποιε είναι αυτές οι πολιτικές που ε, μπορούν οι Δήμοι να συμμετέχουν έτσι ώστε να προχωρήσουμε σε μία νέα σε μία νέα κατάσταση σε σχέση με, τα, με, τα, με όλα τα κόστη αυτά. Το δεύτερο είναι η ΔΕΙΑ. Σίγουρα δηλαδή, το νομοσχέδιο που φαίνεται να φέρνει η κυβέρνηση και συγκεκριμένα ο Υπουργό Ενέργεια κ. Κυλακάκη βρίσκει αντίθετου το σύνολο των Δήμων και το σύνολο των ΔΕΙΑ όλη τη χώρα. Η οικονομική κατάσταση των Δήμων, mm -hmm. οι εκκρεμότητε oh, που oh. υπάρχουν σε σχέση με τα χρήματα που πρέπει να αποδίδονται στην, στην mm -hmm. αυτοδιοίκηση, mm -hmm. οι προτάσει που έγιναν από την πλευρά των Δήμων, όπω συγκεκριμένα το τέλο ε, ανθεκτικότητα, όπω πρόσφατα με το ονομάστηκε, από το τέλο διαμονή mm διανυκτέρευση έγινε τέλο ανθεκτικότητα. Εκεί υπάρχουν συγκεκριμένε προτάσει. Τα ζητήματα που, α, που, α, που απασχολούν του Δήμου είναι σίγουρα και η υποστελέχωση. Ε, δεν μπορούμε να διαχειριστούμε σε καμία περίπτωση τον όγκο τη δουλειά, τα αιτήματα των δημοτών, τη καθημερινότητα, τι χιλιάδε υποθέσει που πρέπει να διεκπεραιωθούν και αφορούν σε πολύ βασικές ανάγκες των δημοτών, αλλά και οτιδήποτε έχει σχέση με αναπτυξιακά ζητήματα, όπω είναι τα έργα, οι δημοπρατήσει, οι διαγωνισμοί, η επίβλεψη των έργων και πολλά άλλα ζητήματα που χρειάζονται κόσμο. Οι μια πολύ μεγάλη έτσι, γκάμα θεμάτων και, βάλατε. Και Μια τα, μεγάλη τα, λίστα. Τα μισά είπα τώρα. Εδώ. Είναι, ναι, ούτε τα μισά. Νομίζω ότι είναι και πολύ περισσότερα, Δήμαρχε. Διακρίνω όμω έτσι και μία δόση απογοήτευση και από εσά και ενδεχομένω και από άλλου συναδέλφου σα για το αν τελικά πήρατε απαντήσει για αυτά ή τελικά έπεσε λάθο στιγμή, λάθο χρονική στιγμή και σε λάθο τόπο ενδεχομένω αυτή η συζήτηση για, την, για τι αλλαγέ, τι εκλογικέ αλλαγέ. Ε, έπρεπε να γίνει αυτό. Δόθηκαν απαντήσει στα δικά σα τα ζητήματα. Θα απαντήσω πολύ μονολεκτικά. Όχι. Απαντήσεις που να μας κάνουν ευσιόδοξες σε σχέση με το άμεσο μέλλον, όχι. Υπάρχουν κάποιες δεσμεύσεις σε σχέση με διαδικασίες που αφορούν στο προσωπικό, σε σχέση με κάποιες ε, ε, ενέργειες αποφάσεις της κυβέρνησης που αφορούν, για παράδειγμα, στη ΔΕΙΑ. Ε, κάποιες συγχωνεύονται. Ενδεχομένως αφήνουμε, υπάρχουν κάποια ανοιχτά παράθυρα, αλλά όλα αυτά... Είναι ακόμα ανοιχτά και δεν υπάρχει συγκεκριμένη δέσμευση. Εξάλλου και την επόμενη Πέμπτη υπάρχει η συνέλευση των ΔΕΙΑΟΛΗΣ τη χώρα στη συνάντηση στο ξενοδοχείο Τιτάνια από την Προεδρία του, του συντοπίτη μα Δημάρχου του κ. Μαρινάκη. Δά, ναι. ε, δεν υπάρχουν απαντήσει και δεν υπάρχουν, και νομίζω και το βασικό πρόβλημα, κ. Σπαγιανάκη, είναι το ότι, ξέρετε, πολλέ φορέ χρήματα δεν υπάρχουν. Και εμεί αυτοδιοικητικοί καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν περίοδοι στη χώρα, στο κράτο, που ε, τα οικονομικά είναι λίγο περιορισμένα. Ε. Όμω αυτό που είναι το βασικό ζητούμενο είναι. Ποια είναι η αντιμετώπιση που έχει η τοπική αυτοδιοίκηση θεσμικά από την κεντρική πολιτεία, mm -hmm. Ποιο είναι ο ρόλο δηλαδή, τη τοπική αυτοδιοίκηση, Σχεδιάζει μαζί με το κράτο για συγκεκριμένε πολιτικέ. Για παράδειγμα, έχει ζητηθεί από την τοπική αυτοδιοίκηση, και προφανώ η ερώτηση είναι ρητορική, να συμμετάσχει στο, στο σχεδιασμό για τον ε, ενεργειακό χώρο ε, και το ποια θα είναι, ποια θα είναι η θέση, ποιο είναι ο ρόλο, ποιο είναι το μέρισμα που θα έχει η τοπική αυτοδιοίκηση σε σχέση με τι ΑΠΕ. Υπάρχει πρόβλεψη να συμμετέχουν οι τοπικοί αυτοδιοίκηση από την αρχή, να συμμετέχει στο σχεδιασμό για τη ΑΠΕ. Mm. Υπάρχει πρόβλεψη να συμμετέχουν οι Δήμοι σε οτιδήποτε έχει σχέση με τι μεγάλε υποδομέ και τι αλλαγέ που απαιτούνται σε κάποιε περιπτώσει ή το σχεδιασμό από την αρχή από μηδενική βάση των μεγάλων υποδομών. Παράδειγμα: Ο ΒΟΑΚ. Mm -hmm. Ερχόμαστε σε μια. Ε, πολύ μεγάλο θέμα και για το Δήμο σας αυτό α, Ακριβώς, ε, εδώ υπάρχουν λοιπόν υλοποιούμενες ε, πολιτικές Οι οποίες σε, σε πολύ μεταγενέστερο χρόνο ζητείτε Σε δεύτερο χρόνο ή και τρίτο χρόνο ζητείτε η, η άποψη, η γνώση, ναι, σαν η γνώμη Σαν υποσημείωση απείτε μας και την γνώμη εδώ λοιπόν νομίζω ότι αυτό που μπαίνει κατά την άποψή μου τουλάχιστον ως κυρίαρχο ζήτημα Είναι ότι η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να είναι σύμμαχος καταρχάς των κυβερνήσεων, θα πρέπει να λειτουργούμε μαζί και να λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη, να συμμετέχει στις συζητήσει, να διαμορφώνει το μέλλον των τοπικών κοινωνιών και των περιοχών που καλείται να διοικήσει ο κάθε δήμο. Αυτό είναι για μένα το μεγάλο κενό που υπάρχει, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια που εγώ ε, έχω την τιμή να είμαι Δήμαρχος σε μια πάρα πολύ... Ναι, σημαντική γιατί περιοχή. Δήμαρχε, τολμώ να πω ότι και τα προβλήματα είναι κοινά για του Δήμου. Δηλαδή, αν αλλάξει κανεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε Δήμου ή τι ιδιαιτερότητε ή τι ανάγκε που ενδεχομένω κάποια να είναι άλλη προτεραιότητα από κάποια άλλη, τα ζητήματα που βάζετε όλοι οι Δήμαρχοι στο τραπέζι είναι κοινά. Είναι Αυτά τελείως. τα ζητήματα νομίζω ότι θα τα συναντήσουμε σε όλου του Δήμου και το Δήμαρχο συναντήσεων. Και οι προκλήσει. Δηλαδή, ποιο Δήμο δεν έχει πρόβλημα στη στελέχωση, ποιο Δήμο δεν έχει πρόβλημα με τα απορρίμματα, ποιο Δήμο δεν έχει πρόβλημα με τα οικονομικά του, ποιο Δήμο δηλαδή, μπορεί την καθημερινότητά του να τη χειριστεί με καλύτερο τρόπο. Mm -hmm. Δεν μιλάμε τώρα για μεγάλα έργα, δεν μιλάμε για μεγάλε χρηματοδοτήσει που ε, είναι ένα άλλο ζητούμενο και ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα σε σχέση και με, την, με το πώς, με ποιε δυνατότητε μπορούν να ενταχθούν οι Δήμοι σε τέτοιου είδου δοτικά εργαλεία. Είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Αλλά μιλάμε για τα βασικά, τα καθημερινά, που στην τελική δεν είναι δικά μα προβλήματα. Δεν είναι δηλαδή ιδιαιτερότητε που έχουν οι δήμαρχοι, τα δημοτικά συμβούλια ή ο Δήμο του Οργανισμού. Yeah. Είναι ιδιαιτερότητε και ζητούμενα που βάζει η ίδια η κοινωνία. Λείπει και η αναπτυξιακή πρόοπτικη από του Δήμου. Δηλαδή, δεν είναι μόνο η διαχείριση των ζητημάτων τη καθημερινότητα, αλλά είναι και ζητήματα του πώ θα μα πάνε παρακάτω τον κάθε Δήμο ξεχωριστά νιώθουμε λίγο ότι το τελευταίο διάστημα έχει φύγει η αναπτυξιακή ατζέντα από του Δήμου και όχι με ευθύνη των Δήμων προφανώ και τη αυτοδιοίκηση, αλλά και με ευθύνη κεντρικά τη πολιτεία. Είναι έτσι. Ναι, ε, ε Ακριβώ ε, έτσι, δηλαδή κύριε Σαγιανάκη. Είναι και αυτό που είπα στην αρχή τη ε, συζήτησή μα. Ε, λείπει η δυνατότητα των Δήμων να μπορούν να διαμορφώνουν και να σχεδιάζουν τα επόμενα βήματα. Το όραμα. Το όραμα και να μπορούν να το υλοποιήσουν με αυτονομία και αυτάρκεια. Εδώ σα είπα ένα παράδειγμα που αφορά στο ΒΟΑΚ. Δεν υπήρξε τοπική αυτοδιοίκηση στο σχεδιασμό. Μπαίνει η τοπική αυτοδιοίκηση τώρα, κατόπιν εορτή ουσιαστικά, και ενώ έχουμε προσφύγει σωστέ, και ενώ έχουν προηγηθεί αρκετέ πιέσει για να αλλάξουν κάποια κρίσιμα σημεία που αφορούν τι πόλει. Έτσι, αφορούν το μέλλον τη πόλη yeah. και δεν αφορούν το μέλλον μόνο, αφορούν και το παρόν. Και το χθε ζητούμενα να που βάζουμε οι δύο Δήμοι στην ατζέντα τη συζήτηση και στην προσφυγή σωστέ. Για μένα όμω η είναι το εργαλείο. Ξέρετε, δεν είναι το ζητούμενο να δικαιωθούμε στη δικαιοσύνη. Το ζητούμενο είναι να καταλάβει η πολιτεία ότι εδώ υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να λυθούν, αν θέλουμε να υλοποιήσουμε ένα έργο το οποίο θα έχει πραγματική αναπτυξιακή προοπτική. Αυτό είναι το ζητούμενο. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα και σε σχέση με την ε, λειψιδρία. Υπάρχουν ζητήματα σε σχέση με τι ε, υποδομέ που αφορούν την κλιματική κρίση mm. την ανθεκτικότητα. Τοποθετήθηκα και στην ΚΕΔΕ και ένα από τα ζητήματα που έβαλε ήταν αυτό. Τελικά. Ποια είναι η, ο σχεδιασμός, ποιο είναι ο προγραμματισμό του κράτους σε σχέση με την κλιματική κρίση. Mm -hmm. Γιατί εμείς έχουμε συνηθίσει μέχρι σήμερα να υπάρχει πρώτα να ζούμε, να βιώνουμε μια τραγική θεομηνία και μετά να φροντίζουμε με χρηματοδοτήσεις, με αγώνα, με πάρα πολλές γραφειοτικές διαδικασίες, με την ε, καθημερινή επαφή μας με χιλιάδες υπηρεσίες και με πάρα πολλά προβλήματα. Να Αντιμετωπίσουμε τι επιπτώσει. Τι επιπτώσει. Οι δε... οποίε ήταν σημαντικέ και για το δικό σα τομέα. Για παράδειγμα, τέσσερα, ακριβώς, τέσσερα χρόνια πριν, εδώ και τέσσερα χρόνια, μάλλον, που εγώ τουλάχιστον είμαι δήμαρχο, δεν έχει υπάρξει ούτε ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που να χρηματοδοτεί αντιπλημμυρικά έργα. Mm. Άρα, εδώ λοιπόν μπαίνουν ζητήματα αναπτυξιακά που σα τα βάζετε, που για μα είναι, αν θέλετε, και ένα από, από του βασικού λόγου που ασχολούμαστε με τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν ασχολούμαστε μόνο για να αντιμετωπίσουμε την καθημερινότητα, που προφανώ είναι ένα βασικό yeah. κομμάτι του, περιγραφή της περιγραφής εργασίας μας, αλλά ε, ο, λόγο λόγος που πολλοί δεκάδες άνθρωποι ασχολούνται, εκατοντάδε άνθρωποι ασχολούνται με την τοπική αυτοδιοίκηση γιατί έχουν όραμα για τον τόπο τους. Και αυτό που ζητάμε είναι καταρχάς σεβασμός στο θεσμικό μας ρόλο, να μπορούμε να συμμετέχουμε και να μας δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχουμε, όχι απλά να ζητάμε και να διεκδικούμε, mm -hmm. αλλά να μπορούμε να συμμετέχουμε, να συνδιαμορφώνουμε και να υλοποιούμε να έχουμε τα εργαλεία για να ελοποιούμε το όραμα που έχουν οι τοπικέ κοινωνίε και μα επιλέγουν στην τελική, μα εκλέγουν άμεσα, μα νομιμοποιούν για να κάνουμε αυτό ακριβώ τη δουλειά. Ε, είπατε για την κλιματική κρίση και δεν μπορώ να σα ρωτήσω για το κομμάτι τη πολιτική προστασία στο Δήμο Μαλεβιζίου και για τι ευάλωτε περιοχέ τι οποίε έχετε. Πριν μερικά χρόνια ζήσαμε έτσι και εικόνε καταστροφή στην περιοχή σα. Πού βρισκόμαστε σήμερα. Σήμερα εκπονείται το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο που είναι το βασικότερο εργαλείο θωράκισης τη mm. της περιοχής που μετά από 1,5 χρόνο ουσιαστικά υπογράψαμε τη σύμβαση πριν 5 μήνες. Έχουν ήδη κατατεθεί βέβαια οι μελέτες των φραγμάτων, οι υδραυλικές μελέτες που προτείνουν φράγματα ανάσχεση για την περιοχή της Λεγαριάς, της Αγίας Πελαγίας και του Παλαιοκάστρου. Οριοθετούν ρέματα σε διάφορες άλλες περιοχές και τέλος πάντων προσφέρουν τις τεχνικέ τεχνικές λύσεις για να μπορέσουμε να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Είναι οι διαδικασίε χρονοβόρε και αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε. Οφείλουμε να πιέσουμε, οφείλουμε να τρέξουμε, αλλά υπάρχει και ένα συγκεκριμένο πλαίσιο yeah. μέσα στο οποίο γίνεται όλο αυτό. Ε, ευελπιστώ με βάση το σχεδιασμό ότι αρχέ του 2025 θα έχουμε τη δυνατότητα να ζητήσουμε χρηματοδότηση για τα έργα των μελετών, άρα να έχουμε εγκρίνει αυτέ τι μελέτε, yeah. να έχουν οριμάσει πλήρω και να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε τα φράγματα ανάσχεση, που από ό,τι φαίνεται αυτή είναι η λύση, τουλάχιστον για να θωρακίσουμε για να ενισχύσουμε την περιοχή και ε, ταυτόχρονα προσπαθούμε να εντάξουμε όπου είναι δυνατόν η, τα υπόλοιπα αντιπλημμυρικά έργα που έχει ανάγκη η περιοχή, όπως είναι για παράδειγμα το αντιπλημμυρικό του Παλαιοκάστρου, που βέβαια δεν θα λειτουργήσει επαρκώς αν δεν υπάρξουν τα φράγματα ανάσχεσης, αλλά σε αυτή τη φάση αναζητούμε χρηματοδότηση για το αντιπλημμυρικό του Παλαιοκάστρου και για άλλες αντιπλημμυρικές μελέτες που έχουμε διαθέσιμες και αφορούν στην, κυρίως την ε, ε, λεκάνη λεκ τη κοινότητα Άρα να ζητούνται πόροι ουσιαστικά. Να πόροι και άνθρωποι για να μπορούν να υποστηρίξουν αυτή τη δουλειά. Mm. Αυτή τη στιγμή στο Δήμο Μαλεβιζίου υλοποιούνται περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ έργα, τα οποία τα τρέχουν περίπου τρει υπάλληλοι τη τεχνική υπηρεσία. Και φέρουμε τα παραδείγματα αυτά τα πρακτικά για να πάμε και στην αρχή τη συζήτηση μα, κύριε Δήμαρχε, και τα όσα λέγαμε λοιπόν για τα ανοιχτά ζητήματα τη αυτοδιοίκηση. Υπηρεσία καθαριότητα, μια υπηρεσία λοιπόν, η οποία ήρθε αντιμέτωπη με μια πολύ μεγάλη καταστροφή, με απορριμματοφόρα τα οποία βγήκαν εκτός λοιπόν της μάχης. Μέχρι και σήμερα, ποια είναι οι, ποιες είναι οι, έτσι, οι απαντήσεις οι οποίες σας δίνουν από το Υπουργείο Εσωτερικών για τότε, μέχρι να τρέξουν διαδικασίε. Αυτό που έχει γίνει είναι ότι έχουμε υποστηριχθεί από τους ε, υπόλοιπους Δήμου της mm. Κρήτης με δανεικά απορριμματοφόρα. Mm. Προς το παρόν, από την πρώτη μέρα φροντίσαμε να μην μείνει να μην είναι εκτεθειμένη η υπηρεσία και να μπορέσει να προσφέρει τις κατάλληλες υπηρεσίες προς τους δημότες. Έχει γίνει αυτό. Έχουμε συναντηθεί με τον κύριο Λιβάνιο και έχουμε δεσμευθεί, έχει δεσμευτεί ο Υπουργός για μία άμεση χρηματοδότηση έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε αγορά νέων απορματοφόρων. Ελπίζω ότι αυτό θα γίνει μέσα στο Νοέμβρη έτσι ώστε να μπορούμε με πολύ μεγάλε ταχύτητε να προλάβουμε να έχουμε τα πόρματοφόρα στι αρχέ τη επόμενη τουριστική σεζόν. Αυτό είναι ο στόχο. Έχει και η ΚΕΔ χρηματοδοτήσει την αγορά ενό οχήματο για την υπηρεσία καθαριότητα. Είναι και... εφικτό ο στόχο για να προλάβετε το χρονοδιάγραμμα τη επόμενη τουριστική σεζόν. Είναι δύσκολο, αλλά εφικτό. Mm. Κάθε μέρα που περνάει, βέβαια, επιβαρύνει το στόχο. Οφείλω να το πω αυτό. Έχουμε τη δέσμευση από τον κύριο Λιβάνιο. Συναντηθήκαμε πριν περίπου 15 μέρε στην Αθήνα και ε, η ενημέρωση που έχουμε για τον ίδιο αλλά και από τα στελέχη του Υπουργείου είναι ότι πολύ σύντομα θα έχουμε την ένταξη. Άρα σας λέω και πάλι αν καταφέρουμε μέσα στο Νοέμβρη να έχουμε την ένταξη και να ανακοινωθεί και επίσημα ουσιαστικά η χρηματοδότηση προς τον Δήμο τότε θα είμαστε πολύ κοντά στο να ε, ε, υλοποιήσουμε το στόχο. Ε, δεν είναι εύκολο. Αλλά νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Πάντω, ήταν η δική σα περίπτωση, λόγω ενό δύσκολου προφανώ μια δύσκολη κατάσταση, ένα παράδειγμα του ότι όμορφοι δήμοι, και όχι μόνο όμορφοι, γενικά οι δήμοι και οι συνεργασίε μεταξύ τη αυτοδιοίκηση πολλέ φορέ δείχνουν πιο γρήγορα τα ανακλαστικά και πιο α, μεγάλη έτσι, αποτελεσματικότητα από οποιαδήποτε άλλη κρατική παρέμβαση. Και το λέω αυτό γιατί είδαμε και την ευαισθησία μου, την Άξι, οποία και οι συνάδελφοί σα Ήταν συγκινητική η στήριξη. Έτσι λειτουργεί το η τοπική Τα αντανακλαστικά μα είναι άμεσα. Έχουμε εκπαιδευτεί να το κάνουμε αυτό. Δεν έχετε ε, και πολλά περιθώρια ε, Δεν κ. έχουμε κ. πολλά περιθώρια Το απαιτεί η, η καθημερινότητα Το απαιτούν οι ανάγκε του κόσμου Και πραγματικά η τοπική αυτοδιοίκηση Έχει μάθει να έχει αντανακλαστικά ε, 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 Και το έχουμε μάθει Γιατί μας έχει εκπαιδεύσει έτσι και η πολιτεία ναι. Αρμοδιότητε, συνεχώς Παραχωρούνται στου Δήμου, χωρί χώρου. Άρα λοιπόν έχουμε εκπαιδευτεί στη δημιουργικότητα, Έχει. στην καινοτομία και στην εξέβρεση μαγικών λύσεων. Το κάνουμε, θα το κάνουμε, ελπίζω, για, για λίγο καιρό ακόμα. Τουλάχιστον εννοώ ότι να θα να θα 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 στηριχθούν οι τοπικοί ναι. οι Δήμοι για να μπορέσουμε να είμαστε ακόμα πιο αποτελεσματικοί. Κύριε Δημαρχέ, σα ευχαριστώ πολύ για αυτή τη uh, συζήτηση. Καλή συνέχεια και καλή, και καλή δύναμη.